190. Δεν τη γράφει, γράφει 190 δίπλα. Κεφάλαιο πρώτο, Ιωάννης, κεφάλαιο πρώτο, 1 έως και 5 στίχο. Στίχη. 1 έως και 5 στίχη. Λίγο να δούμε το θεαβρικό πρόσωπο του Κυρίου μας, ότι ο Χριστός είναι η όντω ζωή. Για και είπαμε την άλλη φορά, αν θυμόστε, με τη χάρη του Αγίου Θεού, για τη γέννηση του Κυρίου μας. Αυτό το διάβημα το θείο πρόσωπο. Λοιπόν, πιστεύω το βρήκατε. Λοιπόν, ποιος θα κάνει την ωραία ανάγνωση? Ο Ανδρέας μας θα κάνει την ωραία ανάγνωση του Ιερού Κειμένου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γένετος. Εν αυτό ζωή ή και η ζωή ή το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίν και η σκοτία αυτό που κατέβαλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα, που διάβασε και την ευλογία αν έχεις την καθοσύνη και την παρησύνη. Από όλα πριν υπήρχε ο Λόγος. Και ο Λόγος ήταν με το Θεό και ήταν Θεός ο Λόγος. Από την αρχή ήταν Αυτός με το Θεό. Τα πάντα δι' αυτού δημιουργήθηκαν και από όσα έγιναν τίποτα χωρίς αυτό δεν θέλει. Αυτός ήταν η ζωή. Και ήταν η ζωή αυτή το φως για τους ανθρώπους. Το φως αυτό έλαμψε μέσα στον κόσμο το σκοτάδι, μα το σκοτάδι δεν το έκανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή ο Χριστός είναι η ζωή. Προτού που μπαίνει ο Χριστός η ζωή και η αλήθεια, θα μου επιτρέψετε να δούμε η ένωση στο δύο φύσεων στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι κεφάλαιο μέγα αυτό. Διότι είδαμε την περασμένη φορά ότι η ζωή του Χριστού, τη γέννηση του Κυρίου μας. Την περασμένη Τετάρτη μας κατήχησε πολύ όμορφα ο πατέρας Ιωάννης ο Θεός μας με την προβολή από την προσκύνηση του Τιμίου Λειψάκου που αριστερό χεράκι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, την οποία πολλοί από εμάς πήγαμε πρόσφατα, θυμόστε, σε μια άλλη Μικρόπολη και προσκυνήσαμε μαζί με τον πατέρα Ιωάννη εκεί την ευλογία αυτή τη μεγάλη και το τίμιο ξύλο. Εκεί είδαμε την ευλάβεια του λαού της Ρουμανίας και τον Υιό του, τον πατέρα Γερβάσιο, ο οποίος διακονούσε την Ιερά αυτή Αποστολή, καθώς και την επόμενη που είδαμε σε ένα ωραίο Εσπεριντό που ακούσαμε τον Μητροπολίτη Γεώργιο Κατερίνης να μας λέει το θαυμαστό γεγονός της Αγίας Μαρίας της Αποστόλου Μαγδαληνής το κόκκινα αυγά. Και εκεί είδαμε τα προεξάρχη του καταληκτικού εκείνου Εσπεριντού, πάλι ο πατέρας Γερβάσιος ως Ιμονοπετρίτης και με άλλους πατέρες. Και έτσι πήραμε μια άλλη πνευματική κατήγηση και είδαμε ότι πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχει κανείς και να ξέρει κανείς πώς να προσκυνά τα τίμια λείψανα των Αγίων της Εκκλησίας μας.
Το μυστήριο λοιπόν της Θείας Ενανθρωπίσεως δεν είναι εύκολα κατανοητό. Τα Ευαγγέλια που εξιστολούν την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού είναι βιβλία τα οποία δεν συλλαμβάνονται με την ανθρώπινη λογική. Είναι υπέρ λόγων και υπέρ φύση. Από την αρχή μέχρι το τέλος είναι γεμάτα από θαύματα. Και τα ίδια τα Ευαγγέλια αποτελούν ένα θαύμα. Ο Χριστός, όπως μας αποκαλύπτει η Καινή Διαθήκη, είναι συγχρόνως και Θεός και άνθρωπος. Και ως άνθρωπος, όποιος με εμάς, παρεκτός αμαρτίας, γεννιέται από την Παρθένο Μαρία. Το είδαμε και την άλλη φορά. Όμως, όχι όπως εμείς, με μίξη, ανδρός, αλλά κατά τρόπο υπερφυσικό. Υπερφυσική είναι η σύλληψη του Θεανθρώπου Ιησού στην κοιλιά της Θεοτόκου. Από τη στιγμή της συλλήψεως ερώθηκε η θεϊκή με την ανθρώπινη φύση. Η ένωση όμως άμα τη συλλήψη της ανθρωπότητος του Ιησού με το πρεονίος υπάρχοντα Υιό και Λόγο του Θεού είναι μυστήριο απροσπέλαστο στην ανθρώπινη λογική. Θέλει πίστη στο θαύμα. Και όλη η ζωή του Κυρίου εδώ στη γη ήταν ένα θαύμα. Δύο φύσεις, θεϊκή και ανθρωπίνη και ανθρώπινη. Ενωμένες σε ένα και το αυτός πρόσωπο, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο Κύριος Ιησούς, αδελφοί μου, γεννιέται ως άνθρωπος στο σπήλαιο της Βηθλέμ, όπως προλίγου την προπερασμένη Τετάρτη ήταν. Γίνεται βρέφος. Χρησιμοποιεί σπάρκα. Όπως εμείς οι συνήθεις άνθρωποι. Φεύγει στην Αίγυπτο, αποφεύγοντας την οργή του Ηρώδη. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά άλλη φορά. Δέχεται περιτομή, όπως έλεγε τότε ο Γόμος. Πηγαίνει στον ναό, τηρώντας τις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου και τον δέχεται ο πρεσβήτης Σιμεών στην Ακάλυπτο. Και ανεβαίνει στο Σταυρό και υφίσταται τους φρικτούς πόνους από τα καρφιά για τη δική μας σωτηρία. Ο Κύριος όμως ήταν συγχρόνος και Θεός, δημιουργός του σύμπαντος και όμως έκανε την άπειρη αυτή συγκατάβαση. Ο ίδιος ο δημιουργός του ανθρώπου να γίνει και ο ίδιος άνθρωπος ενωμένος με τη θεότητά του για να κάνει Θεό τον άνθρωπο που είχε πέσει με την παράβαση των πρωτοπλάστων. Είναι τέλειος Θεός, ομοούσιος με τον Πατέρα προπάθων των αιώνων και τέλειος άνθρωπος, ομοούσιος με εμάς, παρεχτός αμαρτίας. Είναι άναρχος μαζί με τον Πατέρα, ενώ εν χρόνο γεννηθείς, συγγνώμη, εν χρόνο γεννηθείς, ως άνθρωπος από τη Θεοτόκο, ενωμένος με τη θεότητά του. Δύο φύσεις ενωμένες, σε ένα και το αυτό πρόσωπο, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ανοίγουμε εισαγωγικά. Ομολογούμε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, Θεό τέλειο και άνθρωπο τέλειο, ομοούσιο το Πατρί, τον Αυτό κατά τη Θεότητα και ομοούσιο ημίν κατά την ανθρωπότητα, δύο γαρφίσεων ένωσης γέγον, δυο, ένα Χριστό, ένα Υιό, ένα Κύριο ομολογούμε, κλείνουμε εισαγωγικά, τρίτος όρος Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ανοίγουμε τα εισαγωγικά. Και γάρ ο Χριστός, όπερεστή το συναφότερο και Θεός και άνθρωπος λέγεται και παθητός και απαθής. Έπαθε επί του Σταυρού η ανθρωπότητα του Κυρίου και όχι η θεότητα.
Η θεότητα είναι τελείως απαθής, αδελφοί μου. Παθητή είναι η ανθρωπότητα του Κυρίου. Και ως άνθρωπος τέλειος, παρετός αμαρτίας, έχει όλα τα διάπτυτα πάθη, δηλαδή και πεινάει και διψάει και κουράζεται και έχει ανάγκη ύπνο. Παθητή είναι η ανθρωπότητα του Ιησού και όχι ο ενωμένος με την ανθρωπότητά του Υιός και Λόγος του Θεού. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μέγας αυτός δογματολόγος της Εκκλησίας μας. Ανοίγουμε εισαγωγικά. Ούτως ο Θεός ημών επί της γης όφθη και της ανθρώπινης συναναστράφη. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είχε ο Κύριος λοιπόν, Ιησούς Χριστός μας, όλα τα αδιάπητα πάθη, όπως προείπαμε. Πεινούσε, διψούσε και όλα όσα προαναφέρθηκαν, όμως δεν ασθενούσε. Το σώμα ήταν παρθενικό, προπτωτικό. Δεν υπέκτητο εις ασθένειες, εις αθένειες, ούτε είχε ροπές προς την αμαρτία. Ήταν αναμάρτητος, διότι όπως προείπαμε, δεν γεννήθηκε με μίξη άνδρος, αλλά κατά τρόπο υπερφυσικό, εκ πνεύματος Αγίου και εκ των αγνών εμπάρτων της Θεοτόκου, η οποία με τον Ευαγγελισμό της, υπό του Αγγέλου, υπέστη κάθαρση, αγιασμό και απαλλαγή από το προπατορικό αμάρτημα. Κάτι λέει η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος στη Χαλκιδόνα. Θεσπίζει για τον Κύριο. Ανοίγουμε εισαγωγικά. Ξέρετε, όταν λέμε εισαγωγικά, το ξέρετε από το δημοτικό, πιστεύω ότι ό,τι λέμε μέσα σε εισαγωγικά είναι ακέραιο. Δεν χωράει αφιβολία και δεν παίζεται. Ε? Δεν διαπραγματεύεται. Και ειδικά όταν μιλάμε για δόγματα, δεν λέμε αυτό περίπου ή εκείνο περίπου. Δεν μετακινούμε ούτε άλλο τελεία, ούτε κόμμα. Ούτε τελεία. Τίποτα. Ανοίγουμε λοιπόν τα εισαγωγικά. Ένα και τον αυτόν Χριστόν, Υιόν Κύριον ονογενή, εκ δύο φύσεων ασυχήτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος γνωρίζον. Ουδαμού της το φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωση, σωζομένης εμπάνω της ιδιότητος, εκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπο και μία υπόσταση συντρεχούσης. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και έρθει η Κοπελική Σύνοδος θεσπίσει. Ανοίγουμε πάλι τα εισαγωγικά. Ομολογεί τον ενή και το αυτό Χριστό δύο φύσεις και δύο φυσικά συνεργείας. Αδιαιρέτως, ατρέπτος, αμερίστος, ασυχήτος και των δύο μέρων φυσικά θελήματα ουχ υπεναντία, αλλά επόμενο το ανθρώπινο αυτού θέλημα και μη ατυπίπτων ή ατυπαλαίων πάνω μεν ουν και υποτασσόμενο το θείο αυτού και παστελή θελήματι. Κρύβεται σε λογικά. Γράφει στη δογματική του ένας πολύ μεγάλος δογματολόγος, ο αείμνηστος Χρήστος ο Λαυρούτσος. Ανοίγουμε τα εισαγωγικά. Η Θεία και η ανθρώπινη φύση συνενώθησαν εν τω Χριστώ υποστατικός. Τι σημαίνει υποστατικός? Όπως είστε εσείς. Όπως είμαι εγώ. Υπάρχει υπόσταση. Με βλέπετε, σας βλέπω. Ήτι εν τη υποστάση ή εν το προσώπο του Υιού του Θεού. Τι ήταν εισαγωγικά. Και συνεχίζει πάλι και το ίδιο ανοίγουμε πάλι εισαγωγικά. Εν πρόσωπο του Λόγου του Θεού, εν δύο φύσεις, ασυχήτως και ατρέπτος ενωμένες. Τη Θεία Φύση είναι, έχει παρά το Πατρός, προαιώνο γεννηθείς και την ανθρωπίνη τη εκ της Παρθένου Μαρίας νυφθήσει. Και κλείνω εισαγωγικά και συνεχίζει πάλι ο Ανδρούτσος στην δογματική του. Και σας είπα, όταν λέμε δογματική σημαίνει δεν παρεκκλίνουμε το δόγμα. Βλέπετε, δεν σας τα ερμηνεύω. Δεν κάνω να αναλύσω. Τα λέει πολύ απλά, τα λέμε τόσο απλά, περισσότερο απλώς δεν μπορούμε. Τώρα, πώς μπορούμε να τα κατανοήσουμε αυτά, να δώσουμε βάση στην πίστη μας,
εις την Εκκλησία. Η ανθρωπίνη φύση του Κυρίου δηλαδή ετελειώθη εκ της υποστατικής μεταθείας ενώσεως και προσθέτει ο ίδιος, όπως αναστήθηκε εκ της αρχή και ανελήφθη εις τους ουρανούς, ούτως ελεύσετε κρίνε, ζώντας σε νεκρούς. Τι περισσορικά, δηλαδή όπως το είδαμε στη γέννησή του και στη σταύρωσή του και στην ταφή του και στην αναστασή του που ήρθε με το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη υπόσταση. Τι σημαίνει ανθρώπινη υπόσταση? Ότι έχει ο Χριστός έχει δύο φύσεις. Το είπα. Ασυγχύτως, ατέλους, ανεμπειρέφους και λοιπόν. Ο άνθρωπος αποτελείται, είναι διφύστη από ό,τι αποτελείται. Από σώμα και ψυχή. Δεν είναι η ψυχή του Χριστού ο Θεός. Ο Χριστός είναι σώμα, ψυχή και Θεός. Τώρα πώς ενώθηκαν αυτά τα ξέρει με υπομεγαλία και πώς διδάσκονται, έτσι. Αυτά δεν μπορούν να κατανοήσουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και όχι μόνο, οι οποίοι λένε ο Θεός να με συγχωρέσει, λένε. Για τις θεατρικές ενέργειες του Κυρίου, στις οποίες οι κόπτες, οι μολοφυσίτες, τις κατήργησαν, είναι αιρετικοί. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ανοίγουμε εισαγωγικά. Ουκ ανθρωπίνος έπρατε τα ανθρώπινα. Ουγαρά άνθρωπος μόνο, αλλά και Θεός. Ουδέ θεϊκός μόνο εγγύργη τα θεία. Ουγαρ Θεός μόνο. Τι είπε εισαγωγικά. Δηλαδή δεν ήταν μόνο Θεός, ήταν και άνθρωπος. Και ήταν μόνο άνθρωπος, ήταν και Θεός. Γι' αυτό και η Παναγία μας ονομάστηκε εξ αρχής Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος, όπως ήθελε να λέγεται ο Άγιος και μετά από αυτό Νεστόριος κλπ. Όπως έλεγα δηλαδή η αιρετική. Διότι δεν έτεκε τον άνθρωπον Ιησού, αλλά τον ενανθρωπίσαντα Θεό. Λέγει λοιπόν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακαρίτης πλέον Αγρούτσος στην πραγματική. Επειδή ο άνθρωπος Ιησούς είναι ομολογενής Υιός του Θεού, η Μαρία συλλαμβάνουσα και γενώσα τον Ιησού, είναι αληθής Θεοτόκος. Το δόγμα αυτό διδάσκεται από όλους τους πατέρες της Εκκλησίας και αυτό ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως, τον διημάζους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και εναυτοποίησαν. Και η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο και η τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος στη Χαλκιδόνα διατύπωσαν το δόγμα αυτό ότι η Παρθένος Μαρία είναι Θεοτόκος. Αλλά και η Δευτέρα εν Κωνσταντινούπολη Σύνοδος την ίδια αλήθεια θέσπισε. Ομολογούμε την Αγία Παρθένων Θεοτόκων δια τον Θεό λόγο σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε και εξ αυτής της συλλήψεως ενώσε εαυτό το εξ αυτής πληθέντα ναό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει για τον Κύριο, ο Ιησούς ο Κύριος μας ονομάστη άνθρωπος, ονομάστη Υιός του ανθρώπου, ονομάστη Οδός, ονομάστη Θύρα και Πέτρα. Γιατί ονομάστη Οδός? Για να μάθεις ότι μέσω αυτού, δηλαδή του Ιησού Χριστού, ανερχόμεθα προς τον Πατέρα. Γιατί ονομάστη Πέτρα? Για να διδαχθείς την ωφελημότητα και στερεότητα της πίστης. Γιατί ονομάστη Θεμέλιος? Για να μάθεις ότι βαπτιστάζεις όλα. Γιατί ονομάστη ρίζα, αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός, για να μάθεις ότι αρθούμε εφόσον μέλουμε εις αυτόν. Γιατί ονομάστη φημή, διότι μας πειμένει και μας τρέφει. Γιατί ονομάστη πρόβατο, διότι προς χάρη μας θυσιάστηκε. Γιατί ονομάστη ζωή, διότι μας ανέστησε ενώ ήμεθα νεκρή. Γιατί ονομάστη φως,
διότι μας έβγαλε από το σκοτάδι. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γιατί ονομάστη Λόγος, με κεφαλαίο αυτό που διάβασε προηγουμένως, ο αδελφός Ανδρέας, από την Αγία Γραφή, διότι εγεννήθη από τον Πατέρα. Γιατί ονομάστη Νυμφίος, διότι συνεδέθη μαζί μου, ως να είμαι νύμφη του. Αυτά λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσορήμων, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Αγίας μας Εκκλησίας. Τώρα δούμε ότι ο Χριστός είναι η ζωή. Γιατί πρέπει να καταλάβετε και εγώ και εσείς, καθώς πλησιάζουν και οι Άγιες ημέρες, τι έχουμε, τι ζούμε και τι θα ζήσουμε. Δεν κάνουμε αναπαράσταση. Την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα ή τα Χριστούγεννα ή ξέρω εγώ κάποια, τα Μεταμόρφωση. Δεν κάνουμε αναπαράσταση. Δεν είμαστε καθολικοί. Τι λέμε τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη. Σήμερο κρεμάται επισήμως, σήμερα. Τι λέμε τα Χριστούγεννα. Σήμερο γεννάται εκ Παρθένου. Σήμερα και την ημέρα. Αυτό το ομολογούμε και το λέμε. Έτσι. Ο λειτουργικός χρόνος είναι άχρονος. Σήμερα όσοι ήμασταν έτοιμοι και μπορούσαμε φυσικά και έκαναμε την Θεία Λειτουργία το προηγιασμένο την δύο εβδομάδα και την ορίσαμε. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Δεν κάναμε ανέμα τη Θεία Λειτουργία, αλλά κάναμε προηγιασμένη. Καταλάβατε. Δηλαδή αυτή η Θεία Λειτουργία που ετελέσαμε το Σάββατο και την Κυριακή. Εκεί ο ιερές βγάζει και άλλους ομπλούς, δηλαδή ένα σώμα. Γιατί αν το δείτε σχηματικά, θα το δείξουμε διαφορά, όχι σήμερα και αυτά, μετά τα Πάσχα, πιάνουμε με τα χέρια μας πόσοι αυγοί είναι. Τρεις, τέσσερι, όταν λέμε πρόσκομαι, τα Άγια της Αγίας, όλοι μαζί. Όχι ένας. Ένα είναι. Ένα. Περισσότερο θα πούμε άλλη φορά σε αυτό. Είναι πολύ συγκινητικό το γεγονός των προηγιασμένων θεολογιών, διότι εκεί φανερώνεται η παραγάπη μας, όπως η Θεία Μυσταγωγία. Η λέξη ζωή, μας αγενεύεις, δεν είναι. Ποιος δεν θέλει τη ζωή. Ένα τέμπο τάπλεξε με άλλο, και ένα τέμπο τάπλεξε. Με το θάνατο. Ερωτευθήκαμε. Και λέει ο θάνατος, λέει θα σε κερδίσω ζωή μου. Και την καταπίνει. Και τι έπαθε. Εγκυκήθηκε ο θάνατος και έμεινε η ζωή. Έτσι δεν είναι στην Ανάσταση. Αυτό δεν έκανε ο Χριστός. Πήγε ο θάνατος να το καταπίνει. Και το καταπίνει. Ποιος κέρδισε. Καλά. Η λέξη λοιπόν ζωή μας αγινέ. Αγαπάμε πολύ τη ζωή. Θέλουμε να ζήσουμε ζωή χαρούμενη και ευτυχισμένη. Απειλαγμένη από τα βάσανα και πόνους. Είναι δώρο Θεού η ζωή. Είναι δημιούργημα του Θεού. Η τυφλή τύχη δεν παράγει ζωή. Η αυτόματη γέννηση της ζωής αποδείχθηκε και επιστημονικά σωστός παραλογισμός. Η ζωή προήλθε από τη ζωή. Αυτός που είναι αυτοζωή είναι ο χορηγός και δημιουργός της ζωής, όπως θα πει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόχοβιτς. Ο ενανθρωπίσας Κύριος μας ονόμασε τον εαυτό του ζωή, είπε με τόνο αυθεντικό, μη επιδεχόμενο αμφιβολία. Εγώ είμαι η ζωή. Ιωάννης, Ιωτάρμα, 25. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στη αρχή του Ευαγγελίου του, γράφω και το, για τον Χριστό έλεγε. Λέει, εν αυτό ζωή ειν, τη ζωή ειν, το φως των ανθρώπων. Άλφα Ιωάννης, στο κεφάλι Άλφα, στίχος 4. Που σημαίνει, είχε μέσα του ζωή.
και αυτός, δηλαδή ο Κύριος, ως πηγή της ζωής την πουργή και συντηρεί τη ζωή. Για τους πνευματικούς δε ανθρώπους, αυτός ο Ιησούς ήταν εξ αρχής και το πνευματικό και ηθικό φως που φωτίζει τον νου τους και τους οδηγεί στην αλήθεια. Ο ίδιος ο Κύριος σε άλλη περίπτωση είπε πάλι κατά τρόπο αυθεντικό. Ιωάννης Ευαγγελιστής, κεφάλαιο 10, Ιώτα, στίχος 10. Εγώ ήρθω, είδα ζωή έχωση και περισσό έχωση. Που σημαίνει ότι δημιουργός του σύμπαντος, άρα και της ζωής, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Ο Θεός Πατήρ, κατά την ορθόδοξη δογματική, δημιουργεί Διηγού εν Αγίω Πνεύματι. Ζωή λοιπόν είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος Κύριος μας. Και ζούμε κι εμείς πραγματική ζωή όταν ήμεθα εν Χριστώ. Το σώμα μπορεί να ζει και χωρίς Χριστό, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχή. Ζει ολοκληρωτικά όταν ζει και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Και ζει κατά την ψυχή όταν είναι συνδεδεμένος με τον Χριστό, που είναι η πηγή και της σωματικής και πνευματικής ζωής. Η Αποκάλυψη, το βιβλίο του Ιωάννου της Αποκάλυψης, το 3ο κεφάλαιο, στίχο 1, λέει «Οι οποίοι ζουν χωρίς Θεό, ότι φαινομενικά ζουν, ενώ στα αλήθεια είναι νεκροί». Πώς το λέει? Ότι όνομα έχεις, ότι ζεις και νεκρός ή εψιλογιόν. Είσαι νεκρός. Ένας δημόσοφος είχε γράψει προκαταρτικά στην πλάκα του τάφου «Ενθάδε κείτε ανήρ 70 ετών, ώστις έζησε μόνο 8 έτη», δηλαδή τα έτη της μετανοίας του και της γνωριμίας του με τον Χριστό. Η ζωή την απολαμβάνει ο ζών εν Χριστώ άνθρωπος και ζει τον Χριστό εκείνος που είναι ενωμένος μαζί του, με πίστη σταθερή, αγάπη ειλικρινή και υποταγή στο Παράγιο θέλημά του. Ζει πραγματικά και απολαμβάνει τη ζωή εκείνος ο οποίος σε κάθε βήμα του αναπνέει την παρουσία του Χριστού. Νιώθει στην καρδιά του την παρουσία του Χριστού. Αισθάνεται στην καρδιά του προσκολλημένη, την καρδιά του προσκολλημένη που στον Ιησού Χριστό ως νηφίον και πορεύεται στη ζωή του υπό την καθοδήγηση και την πνοή του Ιησού Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι στο θέμα αυτό κατηγορηματικός. Διαβάζουμε στην πρώτη του καθολική, άλφα καθολική του Ιωάννου, κεφάλαιο 5, έψιλο και στίχο 12. Ο έργο των Υιών έχει την ζωή. Που σημαίνει? Όποιος έχει στην καρδιά του και πιστεύει ακράδαντα στον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού, αυτός έχει πραγματική ζωή. Όχι μόνο υλική ζωή, αλλά και πνευματική. Αυτός απολαμβάνει και χαίρεται τη ζωή. Ενώ αντίθετα, λέγει ο Ιωάννης, ο μη έχω τον Υιό του Θεού, τη ζωή ουκ έχει. Πάλι στο ίδιο κεφάλαιο, στίχο 12. Πάλι. Που σημαίνει ότι αυτός που ζει χωρίς Χριστό είναι στην ουσία νεκρός, αφού είναι πνευματικά νεκρός. Μπορεί με να ζει κατά το σώμα, αλλά σωματική ζωή ζουν και τα ζώα. Δεν ζει τότε πραγματική ζωή σαν άνθρωπος, πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, με σώμα και ψυχή αθάνατη. Ζωή χωρίς Χριστό, αδελφοί μου, είναι θάνατος. Είναι νέκρα. Είναι αφύσικη κατάσταση. Έλεγε κάποιος σοφός ότι αυτοί που ζουν χωρίς Χριστό περιφέρουν την πνευματική τους πτωμαίδη ανάμεσα στους ανθρώπους.
Το όνομα έχουν ότι ζουν, μα στην πραγματικότητα είναι νεκροί, αφού είναι πεθαμένοι πνευματικά. Αδελφοί, πιστεύω το γνωρίζετε, αλλά εγώ θα σας το υπενθυμίσω. Με πολύ σεβασμό προς το πρόσωπό σου, ο Κύριός μας, ο Ιησούς, βιώνεται μέσα στην Εκκλησία. Μερικοί νομίζουν ότι μπορούν να ζουν χριστιανική ζωή και να είναι συνδεδεμένοι με τον Χριστό, χωρίς όμως να έχουν ζωντανή σχέση με την Εκκλησία. Το ακούτε, πιστεύω, σε καθημερινή βάση πολλές φορές. Εγώ δεν πάω στην Εκκλησία, αλλά πιστεύω τα πούλη ή και εσάς σας το λένε, ή εγώ είμαι έτσι και εγώ είμαι αυτό, αλλά τάξη. Δεν τα μπορώ και τα πολλά τέτοια, ούτε και τα πολλά τα κυριλέξω, ούτε θέλω να ξεμολογούμε, ούτε εκείνο. Πόσα πράγματα ακούω. Δεν ξέρω σε μένα συμβαίνει αυτό. Μπορεί και σε πολλούς άλλους πνευματικούς πατέρες να συμβαίνει, αλλά φέτος δεν ξέρω, η χάρη του Θεού το κάνει. Πιστεύω αυτό ότι κάνει. Η πλειοψηφία που έρχονται για αξία για εξομολόγηση έχουν 35, 40, 50 χρόνια να εξομολογηθούν. Ή από τότε που γεννήθηκα να έχω εξομολογηθεί. Και μου κάνει πολύ έτσι περίεργο. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ο Κύριος. Όποτε θέλει εκείνος, μάλλον εμείς, όποτε ανοίξουμε λίγο την προαίρεσή μας, τη θέλησή μας, μας τραβάει ο Κύριος μας. Μερικοί νομίζουν ότι μπορούν να ζουν λοιπόν τέτοια ζωή. Είναι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι είναι προκατελημένοι εναντίον των κληρικών και λέγουν «Θέλω τον Χριστό, όχι την Εκκλησία, μα η Εκκλησία είναι του Παπάδου». Αυτό είναι μια πλάνη φοβερή. Είναι μια καθαρά προτεσταντική αντίληψη. Ο Χριστός διούται μονάχα μέσα στην Εκκλησία του. Εκτός Εκκλησίας Χριστός, αδελφοί μου και αδελφές, δεν υπάρχει. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηρούμενος εις τους αιώνες. Είναι η ζώσα παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο. Ο ίδιος ο Κύριος δημιούργησε την Εκκλησία του για να συνεχίσει το κοσμοσωτήριο έργο του και παρέχει όλες τις θείες δωρεές του στους ανθρώπους διαμέσου της Εκκλησίας του. Το διαβεβαίωσε ο ίδιος, την κατέστησε ταμιούχο της Θείας Χάριτος του, την Εκκλησία, απευθυνόμενος στους Αποστόλους και διαμέσου των αιώνων σε ολόκληρη την Εκκλησία, είπε, ανοίγουμε εισαγωγικά, ανάπτυξε τον Ευαγγελιστή και Απόστολο Λουκά στο κεφάλαιο 10 Ιώτα, δηλαδή και 16 στίχο. Τι λέει ο Κύριος μας. Ο ακούω ημών με ύψιλον, εμού ακούει και ο αφετών ημάς, πάλι με ύψος, εμέ αφετεί, που σημαίνει όταν κάποιος ακούει εσάς που είστε στην Εκκλησία μου, ακούει εμένα και όποιος σας παρακούει, παρακούει εμένα. Έδωσε δε στην Εκκλησία του το δικαίωμα του δεσμήν και λύει της αμαρτής. Τι λέει λοιπόν ο ίδιος ο Κύριος μας, εις τον Ευαγγελιστή και Απόστολο και αγαπημένο τον Ιωάννη στο κεφάλαιο 20 και 23 στίχο. Αν την κάποιον ανθρώπου αφείτε τα αμαρτίες, αφείεται αυτής ο μικρογιός. Αν την κρατείτε και κράτητε. Δηλαδή η Εκκλησία δια της διδασκαλίας του Λόγου του Θεού και των αγιαστικών μυστηρίων της, συνεχίζει το έργο του Θεανθρώπου Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, δίδει άφεση των αμαρτιών, αυτό που διαβάσαμε το λιγούλιο, και διοχετεύει στην ψυχή του πιστού τη Θεία Χάρη, που απορρέει από το Σταυρό του Χριστού. Ο πιστός, που ζει μέσα στην Εκκλησία συνειδητά και μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας, βλέπει τον Χριστό, αισθάνεται την παρουσία του Χριστού, αναγεννάται εν Χριστώ, αγιάζεται εν Χριστώ, ζωογονείται συνεχώς και γίνεται με τη χάρη του Χριστού καινή κτήσεις. Αλφα γιώτα του Κύριου, καινούργια κτήσεις, όπως λέει η δευτέρα του επιστολή που έστειλε ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους στο κεφάλαιο έψιλο 5 στίχο 17. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή
νέα δημιουργία, καινούριος αχριστουάδος. Μέσα στην Εκκλησία μας τρέφει ο Κύριος με το Πανάγιο Σώματο και αίμα του, που κοινωνούμε κατά τη Θεία Λειτουργία. Μέσα στην Εκκλησία του, ο Κύριος μας παρέχει τον αγιασμό του, μας ζωοποιεί πνευματικά και μας προφυλάσσει από το πνευματικό θάνατο. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ο μεγάλος αγωγός που διοχετεύει στις καρδιές των πιστών δια των μυστηρίων και του αγιαστικού και διδακτικού έργου της όλες τις δωρεές που απορρέουν από τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας. Ο Κύριος μας, δίδοντας σε όλους μας ως πνευματική τροφή τη μετάληψη του Θείου Σώματος και αίματός του κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, μας ζωογονεί πνευματικά. Χωρίς την Εκκλησία και τους λειτουργούς της Εκκλησίας, τους κεχρισμένους δια του μυστηρίου της Ιεροσύνης, δεν μπορούμε να λάβουμε σώμα και αίμα Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Θεάνθρωπος, δια του Παναγίου Σώματος και αίματος του, που λαμβάνουμε εντός Εκκλησίας, μας προφυλάσσει από το πνευματικό θάνατο. Σαν το θρηλυκό πελεκάνο που τραυμάτισε την πλευρά του για να πιούν το αίμα του η νεοσύνη του, ώστε να μην αποθά. Έτσι ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία του μας ζωοποιεί δια του Παναγίου Σώματος και αίματος του. Τι λέγει εκεί το τροπάριο το δεύτερη στάσεως των εκπομπίων της Μεγάλης Παρασκευής? «Ως περπελεκά, τετρωμένος στην πλευρά σου λόγε, σου θανόντας πέδας εζώσας, επιστάξας ζωτικούς αυτής κουρμούς». Μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να βιώσουμε μυστικά τη ζωή του Χριστού. Να ζήσουμε τον Χριστό και να απολαύσουμε τον Χριστό. Και όλος ο εορτολογικός κύκλος Εκκλησίας αυτό το σκοπό έχει, αδελφοί μου. Βοηθάει στην μυστική βίωση του Χριστού. Τα Χριστούγεννα ζούμε την κατασάρκα γέννηση του Χριστού. Σήμερα λέμε «γεννάτε εκ Παρθένου». Το υπερφυές γεγονός το ζούμε σαν να γίνεται σήμερα. Σήμερα ο κρεμάται επί ξύλου, λέμε την Μεγάλη Παρασκευή. Σήμερα συνέχει τάφος το συνέχοντα παλάμη τη χτίση. Σήμερα ο Χριστός ανέστη. Δια του εορτολογίου ζούμε τα μεγάλα γεγονότα της ενσαρκώσεως και μετέχουμε μυστικά και ζούμε τη ζωή του Χριστού. Κατ' εξοχή δε βεβαίως, κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ζωή χωρίς Χριστό δεν υπάρχει. Τι έλεγε εκεί ο Ντοστογεύσκης, χωρίς Θεό όλα τίποτα, όλα μηδέν, τίποτα και δεν έχουμε. Και βίωση Χριστού εκτός Εκκλησίας είναι ουτοπία. Το Χριστό τον απολαμβάνουμε και ζωοποιούμεθα ως πιστά και ειλικρινή τέκνα της Εκκλησίας του που είναι. Όπως προείπαμε, ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Χριστός εστί η ζωή ημών. Θα διαβάσουμε στην επιστολή του προς Κολασαείς του Αποστόλου Πάτου, κεφάλαιο 3, στίχο 4. Αυτά και πάρα πολλά είπαμε στην αγάπη σας, σας κουράσαμε λίγο με τα δογματικά, τα κύριο, αλλά αδελφοί μου, χρειάζεται όμως και η δογματική διδασκαλία για να μάθουμε επιτέλους ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η ζωή της Εκκλησίας μας. Και τι πιστεύουμε, γιατί είπαμε για τη γέννηση, λίγο καιρό θα ακούμε πάλι για τον Χριστό και την αιώνια ζωή του, για τον τρόπο που πρέπει να ζούμε και εμείς και ούτω καθεξής. Εγώ μέχρι εδώ μπορώ να σας πω. Τώρα, αν έχετε κάτι εσείς να μας πείτε ή να ρωτήσετε ή να διευκρινίσουμε, αν μπορούμε και αν έχουμε τη δυνατότητα και την ευχή κλπ. Πέστε μας. Το γνώρισε, μια και σας αρέσουν τα
τα σκανδαλιστικά σας. Είστε τα σκανδαλιάρες εσείς. Για να δω. Τίτλος. Άλλο, άλλο. Δεν έχει άλλο. Μια γυναίκα κουρασμένη από τη ζωή της, με τρεις γάμους, με ένα παιδί που της εξαφάνισαν οι δικοί της ανθρώποι, για πλούσια με αρρώστια παραμορφωτική αθλήτητα, πόπους, αβάστακτους και με την εγκατάλειψη από τρίτο άντρα της, που ήταν και σπουδαίος δημοσιογράφος, χωρίς σύνταξη και κανένα εισόδημα. Μόνο μια μεροκαβαδιάρα αδελφή που είχε την εφρόντισα. Στα 55 της χρόνια αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού και στη συνέχεια ταξίδεψε με χίλιους κόπους και έφτασε στην Έλληνα. Πήγε στο λαό του Αγίου Νεκταρίου, προσκύνησε έκλεψη για τις πολλές αμαρτίες αλλά και τους αβάσταχτους πόνους της που είχε. Είπε σε μια μοναχή ότι θέλει να εξομολογηθεί. Τη χρονιά που πήγε στον Άγιο Νεκτάριο, Μητροπολής ήταν ο Σεβασμιότητος Προκόπιος. Θεός Χριστός. Την οδήγησα στο εξομολογητήρι και εκεί βρήκε ένα ηλικιωμένο ιερέα. Την ευχή σου, Δέσποτα. Την ευχή του Χριστού να έχεις. Ήρθα, Δέσποτα, να εξομολογηθώ. Γιατί άλλο θα ερχόσουν εδώ. Γι' αυτό έλεγε, λέγει και μη χασομερά μου. Γιατί θα έρθουν κι άλλοι για εξομολόγηση. Δέσποτα, έχω πατιαστεί τρεις φορές και ο τελευταίος μου άντρας με κατέληψε όταν με βρήκε η αρρώστια. Μπα, τρεις φορές, αν δεν είχε κι άλλο περιθώριο να πατήσει άλλη φορά. Δέσποτα, τον πρώτο μου άντρα το σκότωσα όταν ήμασταν νιώπατοι. Το δεύτερο τον άφησε γιατί ήθελε να πηγαίνει στη μάνα του και στις αδερφές του κάθε μέρα στο σπίτι μας μόνο έναν ύπνο να έκανε. Και τον τρίτο, γιατί τον άφησε, ο τρίτος με κατέληψε επειδή με βρήκε αυτή η καταραμένη ασθένεια. Ούτε ο αδερφός του που ήταν μεγαλογιατρός με βοήθησε. Παρακάτω, τι άλλο έχεις. Είπε για το παιδί της που της το πήρα τη δική της και κάπου το έδωσα και έχει μια πίκρα μέσα της Ελλαδίας. Άλλο, ανέφερε άλλο αμάρτημα τσάλο, ό,τι θυμόταν το έλεγε και μονολεκτικά ο εξομολόγος της απαντούσε άλλο, 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 άλλο. Σε μια στιγμή λοιπόν απογοητευμένη, του είπε και έτσι. Ό,τι άλλο είχα, σας τα είπα. Μουρμούρισε την ευχή και της είπε, αν δεν πήγε στο καλό, τόσο που έχεις κάνει και περάσει, εγώ δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Τον κοίταξε κατάματα και του είπε, να σε καλά Δέσποτα, με φώτισες. Όταν μετά από χρόνια που οδηγήθηκε την εμπειρία που απέκτησε από τη μοναδική της εξομολόγηση, μια πίκρα έβγαινε από τα χείλη της και ένας μορφασμός απογοητεύσεως στο πρόσωπό της σκοτίλιαζε, ήταν σαν να μου έλεγε, κι εσείς που τόσα μεγαλώστε με λόγια του λέγεται, δεν με βοηθήσατε να γαλινεύσει τουλάχιστον η ψυχή μου. Φεύγω από αυτή την παλιοζωή με άπειρα βάσανα και κακότητα που δέχτηκα χωρίς να έχω βλάψει άνθρωπο. Οι συνανθρώποι μου με αδίκησαν, με εκμεταλλεύτηκαν, με έσπρωξαν στο βούρκο. Βλέπεις είχα την ατυχία να είμαι ωραία γυναίκα, όταν ήμουν νέα και ευκολόπιστη. Βρέθηκα στο νοσοκομείο των κληρικών που είχε δημιουργήσει ο αρχιεπίσκοπος ο Μακαρίτης Αθηνών Ιερώνυμος, με χρήματα από τα μυστήρια που δικαιούσε να λαμβάνει όταν ήταν στα τελευταία της η πονεμένη γυναίκα. Ήρθε ένας μυστήριος, ένας ιερεύς για να την ρωτήσει αν θέλει κάτι να πει. Τη σκούντισε η νοσοκόμα για να γυρίσει να της μιλήσει ο ιερεύς. Γύρισε, του έριξε μια βλοσιρή ματιά και είπε «Δεν χρειάζομαι από κανέναν τίποτα» και ξαναγύρισε το πρόσωπό της προς τον τοίχο για να μην βλέπει κανένα. Πόσο διαφορετικά θα αντιμετώπιζε τη ζωή εάν ο εξομολόγος της είχε φερθεί με ουσιαστικό ενδιαφέρον όταν του άνοιξε την καρδιά της και του φανέρωσε τον εσωτερικό της κόσμο. Να γιατί γράφω στην αρχή των σκέψεών μου ότι η πνευματική, εκτός από την αγιότητα βίου που επιβάλλεται να έχω, χρειάζεται να έχω και γνώσεις και να αντιλαμβάνονται την ανάγκη που έχει κάθε ανθρώπινη επίβαξη που καταφεύγει σε αυτούς. Πού να γνώριζε η γυναίκα που τη συνόδευε ότι στο διήμιο νησί βρισκόταν ένας φωτισμένος πνευματικός, ο πατήρ Ιερώνυμος ο Αποστολής, που έχουμε κάνει, όπως γνωρίζετε,
πριν κάπως το χρόνο, ολόκληρο από το βιβλίο του «Οι Ζαχαίες». Θα συνεχίσουμε άλλη φορά. Και τις Ζαχαίες του Γέροντος, που είναι Άγιος. Που αν είχε πάει σε αυτό να εξομολογηθεί η πονεμένη γυναίκα, θα ήταν διαφορετικά τα 10 τελευταία χρόνια της ζωής της. Είχα την ευκαιρία να μείνω δύο φορές με αυτό το ενάρκο κυρικό, όσο και αν δεν άντεξα στη γονιπλησία που κρατούσε περισσότερο το 30 λεπτό της ώρας την πρώτη μας γνωριμία. Κι ήμουν μόλις 18 ετών, όμως άφησε στίγματα πίστεως από τη βιωτή του και τον λόγο μέσα στη ψυχή μου. Μια άλλη φορά που τον επισκεφθήκαμε 8 νεαροί ηλικία 18-22 ετών, ήταν η περίοδος που ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Σπυρίδων είχε κλείσει τους ναούς των Πανευρωλογητών και δεν λειτουργούσε ο Παπαϊερόνιμος. Προερωτήσαμε σε ποια εκκλησία να λειτουργηθούμε και απάντησή του είπε: «Δύο μάτια έχω να σας πω ότι το ένα είναι καλό και το άλλο χαλασμένο και τα δύο είναι καλά. Να πάτε σε όποια εκκλησία θέλετε. Πόσο ξεχωρίζουν οι αληθινά αγωνιστές του Χριστού από την αγάπη, τη διάκριση και τη δικαιοσύνη που κηρύει τη ζωή τους». Δύο προσκυνητές άλλο θέμα. Δεν έχουμε ευλογία. Δύο προσκυνητές του Αγίου Όρους. Έφτασα με το πρωινό πλοίο στη Δάφνη, μεταφέροντας διάφορα πράγματα για ορισμένα κελιά. Με το αυτοκίνητό τους. Παρασκευή πρωί μήνασα πρώτα στα απομακρά κελιά, ό,τι του αναλογούσα και στο κάθισμα του Αγίου Νικολάου Καριών, που επισκέφθηκα το μεσημέρι, δηλαδή στις 12:30. Ξεκουράθηκα και μετά το απόγευμα τους ερώτησα τι πρόγραμμα έχουν για τις υπόλοιπες ημέρες που θα μείνουν στο Άγιο Όρος και οι δύο μαζί συγχρόνως απάντησαν ότι αύριο θα φύγουμε το μεσημερινό πλοίο. Έμεινα ανέκπλωστος και του κοίταγα. Τότε ο νεότερος στην ηλικία των 45 ετών μου επαναλαμβάνει: «Αύριο γίνονται θα πιστέψουμε στον Πειραιά. Γιατί αδελφοί μου δεν κάθεστε 2-3 ημέρες να ξεκουραστείτε και μετά να πάτε στην ευχή της Παναγιάς? Δεν γίνεται γέροντα, δεν έχουμε ευλογία από το πνευματικό μας που είναι ο γέροντάς μας να επιστρέψουμε και είμαστε την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία που λειτουργεί. Μα για να έρθει στο Άγιο Όρος ταξιδέψατε 750 χιλιόμετρα. Εκτός στις 2 ώρες του πλοίου και τις μετακίνησες στο Άγιο Όρος. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, δεν μας έχουν σε ευλογία». Έκλεισα σφράγγισα τα χείλη μου και σκεφτόμουν το ψαλμικό «Φου Κύριε φυλακή το στόματί μου» και θύρα περιοχής περί τα χείλη. Δεν θα ήθελα να πω ούτε μια λέξη που να είναι αντίθετη με την άποψη του γεροντός. Και όταν την άλλη μέρα έφυγα, δεν μπορούσα να κατανοήσω την εντολή που είχε πάρει αυτοί οι δύο χριστιανοί, ο ένας 45 και ο δεύτερος 65 ετών, από τον γεροντά τους. Ένας φίλος και ιερομόναχος μου είπε: «Γέροντας είναι αυτός, δεν μπορεί να έχεις γνώμη όταν σε έχει κάτω από το πετραχύλι μου». Πέρασα τρεις μήνες και την ημέρα εκεί βρισκόμουν στον Πειραιά. Χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ένας από τους δύο βλαβείς εκείνους προσκυνητάς. Να σημειωθεί ότι έχουν οικογένεια ο καθένας του με παιδιά άνω των 20 ετών. Και μου ζήτησε εάν έχω χρόνο ελεύθερο να τους δεχθώ. «Σας περιμένω», ήταν η απάντησή μου. Μετά μισή ώρα περίπου ήρθαν οι δύο χριστιανοί μαζί με τον ελαιό στη σύζυγο. Με κοίταγαν, μισογελούσαν. Τελικά ο νεότερος άγγιξε το στόμα του και μίλησε: «Γέροντα, έχουμε να σου πούμε νέα, που νομίζουμε θα σε χαροποιήσουν». Τους κοίταξα και προσπαθούσα να καταλάβω τι νέα ευχάριστα θα ακούσω. Όμως η κυρία με κοιτούσε με ένα γυρματικό ύφος που μου δημιούργησε απορία. Γι' αυτό του ζήτησα να μην χρονοτριβούν και να πούν τα ευχάριστα για τα οποία με επισκέφθηκαν. Γέροντα, μετά από τόσα χρόνια ανοίξα τα μάτια μας και γνωρίσαμε το πνευματικό πρόσωπο του πνευματικού μας πιστεύω. Δεν ήταν αυτός που πιστεύαμε και δεχόμαστε όλες τις εντολές του ως εντολές του Θεού. Μας τα καταπίεζε συνεχώς και όταν προβάλαμε κάποια αντίθετη άποψη, μας επέβαλε τη δική του λέγοντας: «Δεν έχετε ευλογία να πραγματοποιήσετε αυτό που σκεφτήκατε, γιατί ακόμα είστε ανώριμοι πνευματικός και δεν καταλαβαίνετε ποιο είναι το πνευματικό της σας συμφέρον». Όταν δεχόμαστε όπως υποτακτική των παραστηριών και λέγαμε ένα στον άλλο: «Αφού το είπε ο γέροντας, θα κάνουμε υπακοή».
Αυτός φέρει την ευθύνη και τη ζωή μας. Εμείς είμαστε αδεύθυνοι. Το πνεύμα της εποταγής του Γέροντα το περάσαμε ο καθένας μας στην οικογένειά. Βέβαια η γυναίκα του καθενός μας το πόθα τελείως διαφορετικά, άλλη με ευχαρίστηση και άλλη με ανοχή. Σκεπτόμενοι ας κάνουν υπομονή, να δούμε μέχρι που θα φτάσουν οι άνθρωποι μας. Και όπως γνωρίζετε, είχαμε όλες τις οικογένειες συνθεθεί και δημιουργήσαμε ευχάριστες οικογενειακές εκδηλώσεις. Τσακιζόμαστε κυριολεκτικά ποιος θα τον εξυπηρετήσει πρώτος. Μας τηλεφωνούσε να πας να πάρεις τον Κύριο από την επαρχιακή πόλη και να το φέρεις στην Αθήνα. Να πεταχτείς στην Καλοπόννησο, να φέρεις την κυρία Τάδη κλπ. Αυτά τα ταξίδια γίνονταν τακτικά και με προσωπικά μας έξοδα και αν ήταν την εποχή είχαμε υποχρέωση να τους βοηθήσουν. Όμως τα πρόσωπα που μεταφέραμε ή εξυπηρετούσαμε είχαν οικονομική ευχαίρεια. Πέρναγε έτσι ο λογισμός, ούτε τη βενζίνη να μην προσφέρουν, ούτε να προσφέρουν να πληρώσουν. Όμως η οικογένειά μας δεν έλειπαν και οι μικροκρίνες, διότι παραμελούσαμε τα συγγενικά μας άτομα και τρέχαμε να εξυπηρετήσουμε τα υποδεικνυόμενα από τον Γέροντα. Από μια κοινωνική εκδήλωση καταλάβαμε ότι είμαστε άδωνα οντάρια, μια και δεν μας επέτρεπε να έχουμε και εμείς άποψη. Έτσι έγινε Γέροντα και μετά από μια συζήτηση που είχαμε μεταξύ μας, καταλάβαμε ότι μας χρησιμοποιούσε για τα δικά του σχέδια και πήραμε την απόφαση να διακόψουμε κάθε επικοινωνία μαζί του. Λοιπόν, εσείς τη γνώμη έχετε, κάνατε πράξη, τη δική μου άποψη, ας την καταθέσει η κυρία σας δηλαδή, τι γνωρίζει. Από διετίας που παραπονιότανε για μερικές από τις περιπτώσεις που αναφέρατε. Της είχα τονίσει ότι δεν συμφωνώ καθόλου με τη γραμμή που σας δίνει ο συγκεκριμένος πνευματικός όμως, όσο έβλεπα και άκουγα να μου επαναλαμβάνουν ότι χωρίς την ευλογία του γεροντός μας δεν θα ενεργήσουμε τίποτα απολύτως και με την ευχή του γεροντά μας ήρθαμε να σας επισκεφτούμε, μέσα μου έλεγα κάτι να μην αγχώσαστε, όταν για να αναπνεύσετε θα χρειάζεται και η ευλογία του γέροντος. Ευτυχώς ελευθερωθήκαμε και μαζί μας αναπνεύσαμε και οι γυναίκες μας που όταν μας έλεγαν κάποιο θέμα έπαιρναν τη στερεότυπη απάντηση. Να δούμε ο γέροντας θα μας δώσει ευλογία. Και πολλά άλλα ελέγξησα που δεν μπορώ να τα γράψω. Φεύγοντας στάθηκα προς τα σύσοδο της οικίας μου και μου έθεσα το ερώτημα. Εάν εμείς γέροντα δεν ξυπνάγαμε και συνεχίζαμε με αυτή την τακτική, εσείς θα σας λέγατε ότι δεν βαδίζουμε καλά και ορθόδοξο. Όχι αδελφοί μου, γνωρίζετε πόσο σας εκτιμώ. Όμως όσο αφορά εσείς που θεωρήσατε αλάθωστο και ό,τι σας έλεγε πιστεύετε και ότι φωτίζεστε από το Θεό, δεν είχα δικαίωμα να σας μιλήσω. Το μόνο που θεωρούσα υποχρέωσή μου, λέει ο γέροντας, ήταν να σας ευθυμούμε στην προσευχή μου. Ο Θεός να σας φωτίσει και να μην σκανδαλιστείτε τη στιγμή που θα βλέπετε την πραγματικότητα. Δηλαδή, θα μας αφήνετε μέχρι να πεθάνουμε σε αυτήν την πλάνη, όπου πίστευα ότι επειδή είσαστε άνθρωποι με αγνή διάθεση, ο καλός Θεός δεν θα σας άφηνε για πολύ καιρό να βασανίζεστε με τις προσωπικές απόψεις ενός κληρικού. Ώστε ο εξομολόγος, εκτός από την άφηση και τις συμβουλές που θα δώσει, μπορεί να επεμβαίνει στην λεπτομέρεια ζωή του εξομολογουμένου και να σας κατευθύνει για την ειδική του λογική και άνθρωποι που τον έχουν πνευματικό, επειδή του παρουσιάζουν τα δίχτυα της ψυχής του και να προτρέπονται, τους εκμεταλλεύεται και δεν τους αφήνει ύφος ευθερίας και σκέψεων να έχουν. Όχι. Όταν ο Χριστός έδωσε στους μαθητάς την ευλογία και τη χάρη να σηκώνουν τις αμαρτίες τους στην ανθρώπου τους, εφόσον μεταλλούν, δεν τους είπε να είναι από αυτή τη στιγμή τυφλά ο κανάλος. Αυτά και άλλα πολλά κάνουν αρκετοί εξομολόγοι και οι χριστιανοί αποφεύγουν να προσέρχονται στο ιερό του μυστήριο που βοηθά τον εξαγνισμό της ψυχής μου. Το δε έχεις ευλογία, δεν έχεις ευλογία, να το κρατήσω για τις οικογένειές τους ή για τους μοναχούς τους που τους εμπιστεύτηκε στη ζωή του. Οι χριστιανοί που ζουν μέσα στην κοινωνία έχουν και οικογένειες, είναι υπεύθυνοι τόσο για την προσωπική τους πορεία, όσο και για τη δική τους μέλλοντας οικογένεια, εδώ μέχρι ένα σημείο. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος και υπεύθυνος για τη ζωή του. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε και άλλη φορά, έτσι για να έχετε και άποψη από αυτά τα πράγματα, μια και είναι η Αγία και Μεγάλη Σαραγωστή που διαλύουμε τώρα. Σας ευχαριστώ. Θέλετε κάτι να πείτε? Πιστεύω.
Σας κούρασα, σας ζητώ συγγνώμη. Καλό λοιπόν. Ω και Παρθένε, χαίρε και χαρί το Μέγι Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εγυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι ξέτε και σωτήρα των ψυχών ημών. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.